Εντάξει. Από καρκινοπαθή, αλήτη. Δεν είχε καρκίνο αυτό. Αλήτη δεν έχει καρκίνο. Εσύ είσαι ο μεγαλύτερο καρκίνο από τη χώρα. Εσύ και οι συνάδελφοι σου παίρνουν φακελάκια. Μη τυχόν. Μη στο κάνω εδώ πέρα τώρα, έσωμα. Μη τυχόν. Μη τίποτα. Μη τυχόν. Τελείωσε. Για μάθει τώρα τηλέφωνο, σε τελειώσαμε. Εντάξει, τι λέω! Παλιοαλίτη! Θες με τον κοσμάκι! Εσύ παίρνεις αγγελάκια πασανίες. Λοιπόν, είχαμε την ανάρτηση αυτή από το Ρουβίγωνα και αυτή την πράξη που κάνανε και με αυτόν τον τρόπο ήρθε στο προσκήνιο μια υπόθεση καταγγελίας για φακελάκι και έχουμε εδώ τους καλεσμένους μας, τον κύριο Μιχάλη Μαύρο, είναι ο καταγγέλων. Που αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο βίντεο. Καλώς ήρθατε. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και η κυρία Ματίνα Παγώνη, πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, συντονίστρια διευθυντήρια της Τρίτης Παθολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Γεννηματάς. Για να δούμε. Και πρόεδρος και με αυτές τις υποθέσεις. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τον κύριο Μαύρο. Είδατε αυτό το βίντεο, είχατε κάνει την καταγγελία. Ποια ήταν η πρώτη σας αντίδραση, έτσι, τι αισθανθήκατε όταν το είδατε? Καταδικάζω κάθε είδος βίας, δεν είναι ούτε τρόπος ούτε τακτική να απειλείς, να εκβιάζεις, να σπάς πράγματα, ξένες περιουσίες κλπ. Είμαι κατά σε όλα αυτά. Εγώ πιστεύω στην ελληνική δικαιοσύνη και όλα θα λυθούν με δικαστικές αίθουσες. Τώρα να πάει κάποιος να σπάει μια ξένη περιουσία, να απειλεί και να εκβιάζει κάποιους ανθρώπους, για μένα είναι τελείως λάθος. Ποια ήταν η προσωπική ιστορία αυτή, η καταγγελία που κάνατε, τι ακριβώς έκανε αυτός ο γιατρός σε εσάς? Θα σας πω, εγώ αυτόν τον γιατρό τον γνώρισα τον 5ο μήνα του έτος που μας πέρασε. Είχε κάποιο ιατρείο στο Κολωνάκι. Του είχα πάει να δει κάποιες εξετάσεις από διάφορους γαστροεντερολόγους που είχα και μου είπε ότι πρέπει να αφαιρέσουμε όλο το παχύτο έντερο, γιατί η νόσος έχει περάσει τα μισά του παχαίου σεντέρου και έχουμε και κάποιες δυσπλασίες και πρέπει να αφαιρεθεί. Του λέω, γιατρέ μου, καταρχήν μας καλύπτει, επειδή έχω πρόνοια, βιβλιάριο πρόνοιας, γιατί τα τελευταία χρόνια δεν μπορώ να εργαστώ λόγω της νόσου. Μου λέει, το νοσοκομείο σε καλύπτει, μου λέει, σαν νοσηλεία, αλλά είναι τα έξοδα τα δικά μου. Γύρναν και του λέω, ποια είναι τα έξοδα τα δικά σας και συγκεκριμένα γιατί ποσό μιλάμε? Γύρνα και μου λέει είναι 1.650 ευρώ, τα 150 όμως είναι για τους αναισθησιολόγους. Του λέω, γιατρέ μου, τούτη τη στιγμή δεν τα έχω τα χρήματα και πραγματικά δεν τα είχα. Θα κοιτάξω να τα μαζέψω από τη στιγμή που μου λέτε ότι πήγε να γίνει και το χειρουργείο. Θα κοιτάξω να τα δανειστώ, να τα βρω τα χρήματα, να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην επέμβαση. Πραγματικά τα βρεθήκανε τα χρήματα από διάφορους φίλους, συγγενείς και επικοινώνησα μαζί του και του λέω, γιατρέ μου, εγώ τα χρήματα τα έχω βρει. Μου λέει να περιμένεις τηλέφωνο δικό μου. Εν τω μεταξύ μου είχε πει ότι υπάρχει ένα διάστημα κάποιων μηνών για τα χειρουργεία. Δηλαδή δεν ήταν κλεισμένα τα χειρουργεία. Όταν τον πήρα τηλέφωνο και του είπα, γιατρέ μου, τα χρήματα εγώ τα έχω βρει, μέσα σε τρεις μέρες επικοινωνεί μαζί μου, μου λέει έλα για προχειρουργικές εξετάσεις και την άλλη μέρα μπαίνει σε χειρουργείο. Όντως πήγα, έκανα τις εξετάσεις, την άλλη μέρα μέσα στη ΜΕΘ, στη μονάδα, ήρθε, τον χαιρέτησα, πήρε 1.650 ευρώ ο άνθρωπος και με έβαλε χειρουργείο. Μετά το πρώτο χειρουργείο που μου έκανε, πήγαινα κάποιες επισκέψεις στο ιατρείο που είχε στο Κολωνάκι αυτός ο κύριος. Μου λέει, ξέρεις κάτι, μου λέει, Μιχάλη, επειδή είσαι νέος άνθρωπος, είναι κρίμα να έχεις ελιοστομία, δηλαδή, σακουλάκι. Και υπάρχει μια μέθοδος, λέει, που μπορούμε να τραβήξουμε το λεπτό το έντερο και να φτιάξουμε με ιατρικός όρους κάποιο λεγόμενο pouch, άμα το ονομάζω σωστά. Του λέω, γιατρέ μου, εσείς θα ξέρετε αυτά, άμα μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, πολύ θα το ήθελα, γιατί ταλαιπωρούμε ήδη αρκετά, δηλαδή με νέος άνθρωπος τώρα με ένα σακουλάκι δεν είναι ζωή αυτή, κακά τα ψέματα. Μου λέει, τον ρωτώ, καταρχήν θα μου συγχύσει κάτι αυτή η δεύτερη επέμβαση? Μου λέει, και εσύ φτωχός άνθρωπος είσαι, με βιβλιάριο της πρόνοιας είσαι, μου λέει, τι να σου πω, μου λέει, θα σου πω μόνο ένα χιλιάρικο, μου λέει, μαζί με τους αναισθησιολόγους.
Αυτά ήταν έξτρα χρήματα που τα έπαιρνε ο γιατρός πέρα από την αμοιβή που χρειάζεται ή αυτά τα. Μιλάμε πάντα για δημόσιο νοσοκομείο. Μιλάμε πάντα για δημόσιο νοσοκομείο. Δεν θα πηγαίνατε σε κάποιο ιδιωτικό για αυτό. Όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια. Είναι λεφτά που έπαιρνε φακελάκι μαύρα. Ακριβώς. Και τι του απαντήσατε, δεν τα είχατε αυτά τα χρήματα. Ναι, του είπα ότι δεν υπάρχουν τούτε στιγμή, αλλά επειδή πραγματικά δεν μπορώ να ζήσω με ένα σακουλάκι, δηλαδή να. Πολύ παρά. Έχει μια αίσθηση κάπως, η οποία δεν είναι και ότι καλύτερο, και ειδικά σε νέους ανθρώπους. Και τι σας είπε. Του λέω, γιατρέ μου, όταν τα βρω πάλι αυτά τα 1000 ευρώ που μου ζητάτε, θα ξαναπικοινωνήσω μαζί σας. Μου λέει, για αυτή τη δεύτερη την επέμβαση δεν θα χρειαστούμε αίμα, λέει. Ενώ στην προηγούμενη μου είχε ζητήσει και κάποιες φιαλίδια με αίμα. Και γυρνάει και του λέω, γιατρέ, μένουμε πάλι σε επικοινωνία. Όντως, τα χρήματα βρεθήκανε και θέλω να ευχαριστήσω αυτούς τους ανθρώπους που με έχουν στηρίξει οικονομικά, γιατί ξέρουν ότι τα χρήματα που μου δώσανε είναι και πολύ δύσκολο. Δηλαδή, εσείς τα δώσατε τα λεφτά όλα, έτσι, τα και κάνατε όλες τις επεμβάσεις. Κάναμε και δεύτερη την επέμβαση, έκανα και την επέμβαση, με αποτέλεσμα να μπω να μου κάνει τη δεύτερη την επέμβαση, την άλλη μέρα να τον ψάχνουν οι γονείς μου, να ρωτήσουν για το θέμα της υγείας μου. Πώς είμαι, πώς πηγαίνω. Τελικά πώς κατέληξε αυτή η ιστορία. Αυτός ο άνθρωπος έλειπε στο εξωτερικό, μας είπανε. Περιμέναμε 4-5 μέρες να γυρίσει. Με το που γυρνάει μου δίνει εξιτήριο. Και μου λέει, έλα στο Κολωνάκι, στο ιατρείο μου, να τα πούμε. Του λέω, πολύ ευχαρίστω, γιατρέ, θα έρθω. Και τελικά τι έγινε. Πήγα στο ιατρείο του και το αυτό που γύρισε και μου είπε είναι: θέλουμε να πιστεύουμε ότι η επέμβαση πήγε καλά. Είναι νωρίς βέβαια, λέει, σας να γνωρίζουμε ακόμα. Σας ζήτησε ακριβώς. Αλλά βγήκανε κάποια παραπάνω έξοδα. Δηλαδή του λέω: γιατρό μου, τι εννοείται παραπάνω έξοδα. Μου λέει: μην κάνεις έτσι, Μιχάλη, παιδί μου. Μου λέει: είναι μόνο 6 εκατοστάρια. Του λέω: γιατρέ μου, ό,τι λεφτά σας έχω δώσει τώρα, μέχρι και τα ιατρεία που έρχομαι και πληρώνω, τα δανείζομαι. Τα δανείζομαι από κάποιους ανθρώπους και δεν ξέρω πότε θα τους τα δώσω, γιατί δεν είμαι σε κατάσταση να εργαστώ. Και η απάντησή του ήταν μια πολύ απλή και λογική που είχε σκεφτεί. Γύρισε και μου είπε ότι, ξέρεις κάτι, λόγω της αναπηρίας που θα βγάλεις τώρα, είναι ένα προνοιακό, λέει, επίδομα που το είναι γύρω στα 300 ευρώ. Λέει, όταν τα πάρεις αυτά τα λεφτά, θα μου τα δώσεις. Για παγώνη. Ναι. Συγγνώμη λιγάκι, εντωμεταξύ, τα μισά φάρμακα που μου συνταγογραφούσε είναι μη συνταγογραφημένα και πληρώνω εγώ 280 ευρώ στο φαρμακείο. Δεν μπόρεσα να τα δώσω. Και που ξεκινάει και ξεχυλίζει το ποτήρι. Με πιάνει μια αιμορραγία εμένα μια Δευτέρα πρωί, 6.30 ώρα, τα ξημερώματα. Μεγάλη αιμορραγία. Με αποτέλεσμα, 9 η ώρα να επικοινωνήσουμε μαζί του και να μου πει ότι εφημερεύει το συγκεκριμένο νοσοκομείο που είναι, να μην αναφέρουμε το όνομα του νοσοκομείου. 2.30 ώρα εφημερεύει, να βρίσκομαι εκεί, ίσως να κάνουμε και εισαγωγή για να μπορέσουμε να κάνουμε, λέει, μαγνητικές, να δούμε από πού χάνει το αίμα και οτιδήποτε άλλες εξετάσεις χρειάζονται. Όντως βρέθηκα 2.30 ώρα στο νοσοκομείο, μπήκα στο χειρουργικό το τμήμα, είπα στους ειδικευόμενους το τι πρόβλημα έχω, μου βάζουν μια πεταλούδα στο χέρι και περίμενα να κατέβει κάτω ο καθηγητής. Δεν κατέβηκε ποτέ. Κατέβηκε ο καθηγητής, με χαιρέτησε, τον χαιρέτησα και εγώ, έκατσε καλή ώρα όπως είμαστε σε αυτό το τραπέζι, αφήνει το κινητό πάνω του και μου λέει, Μιχάλη, τα λεφτά, τα 600 ευρώ. Του λέω, γιατρέ μου, δεν τα έχω τούτη τη στιγμή. Σας ορκίζομαι, παίρνει το κινητό του απευθείας από το τραπέζι και σηκώνεται και φεύγει. Και μέχρι τις 5 η ώρα και ήμουνα στο νοσοκομείο χωρίς να ξέρω άμα μου κάνουν εισαγωγή, άμα μου κάνουν κάποια εξέταση και εγώ μου ραγούσα. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά τα γεγονότα, καταρχήν, υπάρχει μια μειοψηφία γιατρών που μπορεί να παίρνουν χρήματα προσημειωμένα, γιατί πρέπει να αποδειχτεί ότι τα χρήματα είναι προσημειωμένα. Για μας το έχουμε καταγγείλει επανειλημμένα. Θα πρέπει να ξεκινάνε οι διαδικασίες των ενεργειών. Και από εκεί και πέρα οι γιατροί αυτοί που πραγματικά όταν απεδείχθη ότι έχουν πάρει τα χρήματα αυτά προσημειωμένα, απολύονται. Αυτή είναι η δική μας η τακτική και εμείς έτσι αντιμετωπίζουμε τους συναδέλφους οι οποίοι ανήκουν σε μία μειοψηφία και οι οποίοι παίρνουν τα χρήματα από τους ασθενείς. Αλλά και αν ακούσατε,
έχει δώσει 2 ή 3 φορές τα χρήματα. Mm-hmm. Και αυτοί λοιπόν οι οποίοι δίνουν χρήματα λοιπόν στους γιατρούς είναι και αυτοί συνένοχοι σε μια τέτοια ιστορία. Όμως... Θα πρέπει λοιπόν να αναλάβουν τις ευθύνες όλοι είναι σε μια για να σταματήσει αδύναμη θέση, αυτή η κυρία Παγώνη. Όταν ο άνθρωπος είναι άρρωστος. Θα σας απαντήσω και σε αυτό. Θα πρέπει λοιπόν να σταματήσουν να δίνουν χρήματα για να σταματήσει και όλη αυτή η ιστορία η οποία δημιουργείται. Αλλά αντιλαμβάνεστε έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει να σωθεί. Δεν δίνεις χρήματα. Τον βλέπεις σαν θεό τον άλλο. Θα σταματήσουν τα γεγονότα αυτά. Εγώ πιστεύω και το λέω και στον κύριο εδώ, ο οποίος έδωσε τα χρήματα, ότι δεν υπάρχει γιατρός, μα δεν υπάρχει γιατρός, τουλάχιστον και εδώ και παντού και στο εξωτερικό, ο οποίος επειδή δεν πήρε χρήματα θα αφήσει τον ασθενή να μην πάει καλά. Δεν υπάρχει περίπτωση παντού. Ναι, αλλά μπήκε στο χειρουργείο μετά από 3 μέρες, ενώ θα έμπαινε μετά από 5 μέρες. Επομένως, έχετε απόλυτα δίκαια, καταδικάζουμε όλα αυτά τα γεγονότα. Όμως θα πρέπει όλοι να συνετιστούμε και όλοι να ξέρουμε τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε. Καταδικάζουμε όμως και τα γεγονότα του Ρουβίκονα, το να μπαίνει ο καθένας ομάδες μέσα σε ιατρία, σε δικηγορικά γραφεία, σε δημόσιες υπηρεσίες και να γίνονται αυτά που γίνονται. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει ζούγκλα. Κύριε Παγώνη, κατά την άποψή μου. Σας ευχαριστώ. Και κάτι τελευταίο. Κάτι τελευταίο. Πολύ σύντομα. Θέλω, ναι, δεν θα σας καθυστερήσω. Θέλω να πω ότι η αστυνομία και συγκεκριμένα των εσωτερικών υποθέσεων, κάθε συνομιλία που είχαμε τον γιατρό ήταν με ανοιχτή ακρόαση και καταγράφανε και σύνοτι τα χρήματα ήταν προσημειωμένα. Και θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Τσούκαλη που με έχει στηρίξει και όπως τον δήμαρχο της Παιανίας που έχει στηρίξει εμένα και πολλούς άλλους ανθρώπους. Κύριε Μαύρο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντως αυτά τα γεγονότα τα δικάζουμε όλοι και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Να είστε καλά. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.